Προστινή παλιά ο Λάκης. Το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 λοιπόν, όχι από τον Νούσια το γκολ. 1-0 ο Πανηλιακός στο 10ο λεπτό του αγώνα από αυτή την ξαφνική αντεπίθεση που παγώνει το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αυτό είναι το πρώτο γκολ που σημειώνει ο Πανηλιακός εκτός έδρας με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στην τρίτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων. Πασαλής με τον Οφορίγκουε. Το γύρισμα στον Πουσανίδη. Αυτός συγκρούεται εκεί με τον Σαρούν. Παίζεται, λέει ο Κουτσογιάννης. Τζόρτζεβιτς. Γιαννακόπουλος. Αυτή τη φορά υπάρχει οπωσδήποτε παράβαση, αλλά παίζεται, λέει, και πάλι ο Κουτσογιάννης. Τζόρτζεβιτς. Για τον Οφορίγκουε. Στριφογυρνάει, βγάζει τον Καραπιάλη, ο Καραπιάλης σε τέτα τέτ χάνει την ευκαιρία. Ο Καραπιάλης στην προσπάθειά του να πλασάρει, η μπάλα περνάει out. Γιαννακόπουλος εκτελεί, η μπάλα στα δίχτυα, φανταστικό γκολ από τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Το τρίτο του στο εφετινό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός σοβαρεί στον Πανηλιακό 1-1 στο 29. Από μια στημένη φάση λοιπόν και από την επινόηση αυτή του Στέλιου Γιαννακόπουλου που στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Άγγελου Γεωργίου, Ολυμπιακός σοφαρίζει τον Πανηλιακό σε 1-1. Πουρσανίδης. Γιαννακόπουλος με τον Πασαλή. Ο Πασαλής ξεφεύγει ωραία. Κάνει την κίνηση για τον Γιαννακόπουλο. Γιαννακόπουλος έτοιμος για τον γκολ. Σουτάρει. Χάρη πολύ μεγάλη ευκαιρία, σώζει ο Γεωργίου, επιμένει ο Φορίκου, το σούτι μπάλα στα δίχτυα, 2-1 Ολυμπιακός, τον Πανηλιακό στην εκπνοή του ημιχρόνου, και ενώ προηγουμένως ο Γιαννακόπουλος είχε χάσει την μεγάλη ευκαιρία με αντίπαλο του Γεωργίου να κάνει αυτό το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ο Φορίκου κάνει το 2-1 πετυχαίνοντας το πέμπτο του γκολ στο εφετινό πρωτάθλημα με ελάχιστα λεπτά συμμετοχής για τον Κανέζο. Ο Ροζάλες έκοψε ο Ανατολάκης που βγήκε από την άμυνά του και τώρα κάνει μόνος του την προσπάθεια. Ανατολάκης πάντα προσπαθεί να μπει στην περιοχή, ανατρέπεται και φάουλ βεβαίως έξω από την περιοχή. Και εδώ θα έχουμε και κάρτα εκτός απροόπτου. Πρέπει να είναι λογικά ο Κολοσκόπης που άπλωσε το πόδι του, ναι, για να ανακόψει και αποβάλλεται ο Κολοσκόπης. Καραπιάλη στο σουτ, απομακρύνει ο Γεωργίου, Φορίκου έρχεται, η μπάλα out. Ωραία μεταβίβαση για τον Μαυρογεννίδη, φάτσα με τον κόλο Μαυρογεννίδης, ο Φορίκου τώρα θα σουτάρει, η μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν που ο Φορίκου κάνει το 3-1 στο 56. Είναι το έκτο γκολ του Γκανέζου με τα χρώματα του Ολυμπιακού, ότι δεν έκανε ο Μαυρογεννίδης που προσπάθησε να ξεφύγει από την επιτήρηση των αμυντικών του Ολυμπιακού. Το έκανε ο Φορίγκουε. Ο Πασαλής ωραία για τον Γιαννακόπουλο που έφυγε πίσω. Θα κάνει τη σέντρο Καραπιάλη στην κεφαλιά. Ο Γεωργίου κρατάει το 3-1 με αυτή τη θεαματική επέμβαση. Για τον Καμπά, ο Κιζερίδης άλλαξε τον Καμπά. Η σέντρα του Κιζερίδης και το γκολ για τον Πανηλιακό από τον Νίκο Κιζερίδη. 3-2. Ο Κιζερίδης φτάνει τα 9 γκολ στο πρωτάθλημα. Μια ωραία κεφαλιά από την σέντρα του Ηλία Καμπά. Ο Νίκος Κιζερίδης κάνει το 3-2 στο 80. Ο Τζόρτζεβιτς λοιπόν συγκλίνει στην περιοχή. Δεν φτάνει η μπάλα στον Γκόκιτς, αλλά φτάνει στον Γεωργάτο που με αυτό το σούτ κάνει το 4-2, το αριστερό βολέ. Ολυμπιακός 4-2 τον Πανηλιακό στο 88. Ο Σαρούν, ο Κιζερίδης και ο Νούσιας. Τελικά ο Κιζερίδης εκτελεί υποχρεώνοντας τον Τοχούρογλου σε μια σωτήρια επέμβαση στην εκπνοή του αγώνα.